Hello, hello, hello. Εξωτερικό γύρισμα σήμερα, γιατί λεφτά υπάρχουν και γιατί η παραγωγή μας πληρώνει. Τι έχουμε να δούμε σήμερα? Μέλο 4. Η τέταρτη γενιά της σειράς Μέλο. Μια σειρά η οποία μεγάλωσε γενιές και γενιές ατμιστών. Κυκλοφόρησε εδώ και λίγες μέρες και είπα να το δοκιμάσω. Πάμε να δούμε από κοντά πώς έρχεται, πώς στείνεται, τι περιέχει και επανερχόμαστε με τον επίλογο. Και φυσικά ο ERZE μας αφήνει να κάνουμε το εφέ του καπνού, οπότε πάμε με απλό transition. Λοιπόν, Μέλο 4 έρχεται σε αυτήν εδώ τη χάρτινη συσκευασία. Από μπροστά μας δείχνει τη φωτογραφία του, μας λέει ότι έχει το καινούριο EC2 Coil, μας λέει ότι έχει γέμισμα από πάνω, μας λέει ότι έρχεται σε δύο εκδοχές, 4,5 ml και 2,5 ml. Οι 2 ml είναι αυτή η TDP Compliant, η οποία έχω εγώ, η οποία είναι σύμφωνη με τον κανόνα, την οδηγία για τους ατμοποιητές, και η έκδοση με τα 4,5 ml που έχει και 25 χιλιοστά διάμετρο, ενώ αυτή έχει 22 χιλιοστά διάμετρο. Είναι η παράνομη έκδοση. Λοιπόν, στο πλάι Leaf, από πάνω ότι είναι η έκδοση D22 με τα 22 χιλιοστά, δηλαδή τα 2 ml σε σημαίνιο. Κάποιο scratch and check, ilivegold. Από πίσω μας λέει τι περιέχει. Το ατμοποιητή, μια κεφαλή 0,3 ohm προεγκατεστημένη, μια 0,5 manual και spare parts. Πάμε να δούμε τι έχει από μέσα. Έχει ένα quick start, το οποίο, όπα, έχει οδηγίες στα ελληνικά. Wow! Λοιπόν, και με οδηγίες στα ελληνικά για τη συναρμολόγηση, εγγύηση, προφυλάξει, αντεδείξεις, αρνητικές επιπτώσεις. Πάρα πολύ καλά αυτό εδώ πέρα. Έρχεται με 2 O-rings, δεν νομίζω να έχει παραπάνω από ποιητής, ανταλλακτικά. Έρχεται με αυτή την καρτούλα attention, μας λέει να προσέχουμε. Έρχεται με αυτό το γκρι το χαρτάκι, το οποίο δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Πραγματικά. Το αφήνουμε και αυτό εδώ πέρα. Έρχεται με μια κεφαλή σφραγισμένη στα 0,5 ohm. Και έρχεται και ο ατμοποιητής, εννοείται. Και δεν βλέπω ανταλλακτικό τζαμάκι. Θα μου πεις τώρα αυτό λίγο δύσκολο να σπάσει, γιατί είναι μικρό και έχει χοντρά O-rings που το κρατάνε, αλλά και πάλι ρε παιδιά, έχουμε σπάσει και χειρότερα. Οπότε ναι, ένα μείον αυτό εδώ πέρα, το ότι δεν έχει ανταλλακτικό τζαμάκι. Θα ξαναβάλουμε όλες τις θέσεις τους και θα αφήσουμε εδώ στο πλάι και να δούμε τώρα το ατμοποιητή. Έρχεται με αυτό το πλαστικό 5-10 drip tip. Αν δεν μας αρέσει 5-10 drip tip, έχουμε όλοι στο σπίτι μας, είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος. Από πάνω βλέπουμε Μέλο 4 από τη μία, Μέλο 4 και από την άλλη. Και βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το βελάκι. Τι είναι αυτό το βελάκι? Αυτό το βελάκι μας δείχνει προς τα πού. Σμπρώχνουμε το καπάκι και γεμίζει ο ατμοποιητής μας. Γεμίζει πανεύκολα από εδώ πάνω. Το καπάκι έχει φέρνει όση αντίσταση πρέπει να φέρει. Δεν είναι δηλαδή ούτε πολύ χαλαρό ούτε πολύ σκληρό. Δεν ξέρω τώρα κατά με το καιρό αυτόν θα χαλαρώσει. Θα φανεί. Έχει πάρα πολύ εύκολο γέμισμα γενικά, παιδιά. Απλά σμπρώχνουμε, γεμίζουμε και τελειώνει η υπόθεση. Δεν χρειάζεται να κλείνουμε ούτε υγρά ούτε τίποτα. Και με ανοιχτά υγρά δεν έχει καμία διαρροή. Το τζαμάκι του και η βάση του. Στη βάση βλέπουμε Eleaf D22, 22 χιλιοστά. Και πάμε να το ξεβιδώσουμε να δούμε σε τι κομμάτια έρχεται. Ξεβιδώνει αρκετά εύκολα. Είναι η βάση με την αντίσταση. Το τζαμάκι και το top cap. Έρχεται σε αυτά τα τρία τα κομμάτια, μπορούν να ξεβιδωθούν εύκολα, τα βγάζουμε, τα πλένουμε, το καθαρίζουμε, τα ξανακουμπώνουμε και είμαστε έτοιμοι για χρήση. Η αντίσταση του τώρα, η κεφαλή, βιδώνει και ξεβιδώνει έτσι, τα έχω χρησιμοποιήσει εγώ, γι' αυτό είναι διαβρεγμένη. Και αυτή εδώ μέσα είναι η βάση του. Η βάση του έχει μια γαμάτη μαγιά, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, εκεί που βιδώνει είναι λίγο υπερυψωμένο. Οπότε δεν έχουμε και ιδιαίτερη υγρασία στον αέρα μας. Αν φαίνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή δεν βγάζει ιδιαίτερη υγρασία εδώ πέρα. Καλά διαρροή ούτε καν. Οπότε ναι, ούτε διαρροή ούτε υγρασία. Πάρα πολύ σε κανός ατομοποιητής, μπράβο του. Αυτή εδώ πέρα είναι η κεφαλή μας. Είναι EC2, όπως είπαμε βασίζεται στις EC κεφαλές. Δεν ξέρω ποιες είναι οι EC κεφαλές, δεν έχω δουλέψει κανένα μέλο πιο πριν. Είναι στα 0,3 ohm. Βγάζει πάρα πολύ καλή γεύση, πολύ καλό ντουμάνι. Και μέσα φαίνεται να είναι δύο coil παράλληλα. Παίρνουμε, το ξαναβιδώνουμε. Το βιδώνουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Δεν χρειάζεται γενικά στους ατομοποιητές να δείχνουμε τη δύναμή μας σαν άντρες. Βιδώνουμε μέχρι εκεί που από μόνο του μας λέει stop, φτάνει τόσο. Εάν είναι καμία κεφαλή, άντε λίγο παραπάνω να σφίξει και να μας κάνει διαρροή. Έχω δει κατά καιρούς να σφίγγουν, παρασφίγγουν και στο τέλος να μην καταφέρουν να ανοίξουν και να παλεύουν με πέντσες, καταψύξεις και άλλες ειδών πατέντες. Δεν χρειάζεται πολύ σφίξιμο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, έστω ότι τώρα η κεφαλή μας αυτή εδώ είναι καινούργια και όχι σαν αυτή εγώ που την έχω χρησιμοποιήσει. Παίρνουμε το υγρό μας. Έτσι, μην τα κάνω όλα λούτσα. Παίρνουμε το υγρό μας και αφήνουμε πάνω να πέφτουν σταγόνες. Θα το βγάλω καλύτερα κάμερα. Και αφήνουμε εδώ πέρα στο πλάι να πέφτουν σταγόνες. Βάζουμε μια-δύο σταγόνες. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε άιντε με το λίτρο. Βάζουμε μια-δύο σταγόνες. Βλέπουμε ότι τσαπορροφάει. 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 Και με το που θα αρχίσουν εδώ στα πλάγια να φαίνεται ότι διαβρέχονται, και αφού διαβραχούν καλά και τα πλάγια, τότε βιδώνουμε την κεφαλή μας πάνω. Βιδώνουμε όλο τον ατομοποιητή. Σμπρώχνουμε το καπάκι, γεμίζουμε κλείνουμε, βάζουμε το τριπτύπ μας και αφού είπαμε έχουμε διαβρέξει καλά την κεφαλή, όπως σας είπα πιο πριν, γεμίζουμε, κλείνουμε καλά την κεφαλή μας, τον σφίγγουμε καλά και το αφήνουμε έτσι κάνα 5 λεπτό πριν ξεκινήσουμε να τον ατμίζουμε. Επίσης την κεφαλή, αν εκτός από σταγόνα όπως σας είπα την ρίξετε παραπάνω υγρό και κάνει υπερχείληση, πάρτε την, σκουπίστε την. Στις 2-3 πρώτες τζούρες σας έχουν με μπουρμπουλήθες, η 3η-4η θα στρώσει. Δεν είναι κακό. Κακό είναι να μην τη διαβρέξουμε αρκετά, να καεί και να μας δίνει συνέχεια μια γεύση καμένου για να την πετάξουμε. Το λίγο παραπάνω υγρό μπορούμε να το ξεφορτωθούμε. Το λίγο παραπάνω καμένο δεν μπορούμε. Αυτό ήταν ο μέλο, παιδιά. Δεν έχει κάτι παραπάνω να σας δείξω. Πολύ απλό στη χρήση του, πολύ απλό στο γέμισμά του, πολύ απλό στα όλα του. Δουλεύει όμως καλά. Επιστρέφουμε για τα τελικά συμπεράσματα και τα λέμε εκεί πέρα. Λοιπόν, επίλογος. Μέλο 4. Δεν είχα κανέναν μέλο από τις προηγούμενες γενιές. Πήρα αυτόν, όχι γιατί διάβασα κάπου καλά λόγια, αλλά γιατί ήθελα να το δοκιμάσω και γιατί ανά τους καιρούς, ανά τα χρόνια, αν σκεφτείτε ότι ξεκίνησα το άτμισμα το Σεπτέμβριο του 2011, κοντεύω τα 6 χρόνια, μετά από 1,5 χρόνο, 2 το πολύ, σταμάτησα τους ατμοποιητές με έτοιμες κεφαλές, ανταλλάξιμες κεφαλές και πέρασα στο επισκευάσιμο κομμάτι. Από τότε δηλαδή 4 χρόνια, μπορεί και κάτι παραπάνω, δουλεύω μόνο επισκευάσιμους. Ατμοποιητές που είχα με κεφαλές έτοιμες ήταν κυρίως TFV4, TFV8, TFV12. Δεν προτίμησα να πάρω κάποιον super duper wow, Subbomb κτλ. Καλούς αέριδες, αλλά πήρα το Melo 4 γιατί αυτή η σειρά λίγο κουράζει. Δεν μπορούσε να είσαι όλη μέρα στα 250 W. Οπότε ήθελα να πάρω κάτι πιο ήπιο. Κάθε φορά, από τις λίγες φορές που παίρνω τοπιτές με έτοιμες κεφαλές, θυμάμαι μια ξεγνιασιά που δεν την έχουμε πολλές φορές με τους επισκευάσιμους. Ξεγνιασιά το ότι απλά κουμπώνει μια κεφαλή, σηκώνεσαι και φεύγεις. Και όλα δουλεύουν όπως πρέπει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σκεφτείς ούτε διαρροές, ούτε τίποτα. Τσακ, σμπρώχνεις το τέτοιο, το καπάκι, βάζεις το υγρό σου, κλείνεις, τέλος. Ούτε να κλείνει τον αέρα, ούτε να κλείνεις υγρά, ούτε να μην ανοίγουν υγρά, ούτε να μην τα έκλεισες αρκετά τα υγρά, ούτε να μην έκλεισες αρκετά τον αέρα, ούτε να το γυρνάς ανάποδα. Τις τελευταίες στραφές να τις φύγεις ανάποδα. Ούτε έπρεπε να χτενίσει περισσότερα τα βαμβάκια, ούτε έπρεπε να κάνει πια φράτα. Απλά κουμπώνει την κεφαλή και φεύγει. Αυτή την ξεγεννιασιά είναι που μου αρέσει ώρες που μου δίνουν αυτοί οι ατιμοποιητές. Λοιπόν, για το Melo 4 τώρα. Θετικά και αρνητικά. Ένα αρνητικό είναι ότι η συσκευασία μέσα δεν δίνει δεύτερο τζαμάκι. Θα μου πείτε είναι λίγο δύσκολο να το σπάσει, είναι πολύ μικρό κτλ. Έχουμε καταφέρει και χειρότερα. Ας μην κρυβόμαστε. Δεν βρήκα κάποιο αρνητικό του, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή ο αέρας του είναι σφιχτός πνευμονικός, είναι ό,τι πρέπει, η γεύση του είναι εκεί που πρέπει, δηλαδή με το που έβρεξα καλά την κεφαλή, μετά από 3-4 τζούρες που ήτανε μουντές, άρχισα να παίρνω καθαρή γεύση και 3-4 μέρες τώρα που τον έχω σίγουρα με 40 ml, συνεχίζω να παίρνω την ίδια γεύση, δεν έχει πέσει καθόλου. Το drip tip του είναι 5-10, είναι πλαστικό, αν θέλουμε το αλλάζουμε. Drip tip 5-10 όλοι μας έχουμε. Το γέμισμα του από πάνω είναι πάρα πολύ βολικό. Όταν λέμε πάρα πολύ βολικό, δηλαδή πιο βολικό θα μπορούσε... Το πιο βολικό που σκέφτομαι είναι δηλαδή να πάρεις απλά το υγρό σου, να το ρίξεις κάπου κάτω και να το πετύχεις με τον ατμοποιητή. Τέτοια φάση. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει κι άλλο πιο βολικό γέμισμα. Ούτε κλείνεις αέρα, ούτε τίποτα. Τσακ, σμπρώχνεις, γεμίζεις, ξανασμπρώχνεις και είσαι κύριος. Αυτό βέβαια αντισταθμίζει τα 2 ml του. Γιατί εγώ βέβαια πήρα την TDP έκδοση. Αν πάρει κάποιο την έκδοση με τα 4,5 ml, θα είναι λίγο καλύτερα, αλλά και πάλι το εύκολο γέμισμα σε κάνει να μην σκέφτεσαι τα 2 ml. Έχει λίγο κατανάλωση τουλάχιστον με τη 0,3 κεφαλή. Τη 0,5 δεν τη δοκίμασα. Έχει μία κατανάλωση σαν ατμοποιητής 0,3 όμα αντίσταση. Κεφαλές του είναι οι EC2. Είναι λέει αναβαθμισμένες οι κεφαλές που μέλω μέχρι τώρα. Δεν είχα κανένα μέλο, δεν ξέρω. Απλά βλέπω κεφαλές του κάνουν πολύ καλή δουλειά από θέμα του μανιού και γεύσης. Τι άλλο να πω. Είπαμε αρνητικό, λίγο μόνο το ότι δεν έχει δεύτερο τζαμάκι. Θετικά, γεύση, γέμισμα, ευκολία. Μόνο θετικά. Το δουλεύω, την κεφαλή από 0,3 μου τη διαβάζει. Ξεκίνησε 0,27, τώρα έχει φτάσει 0,25. Το δουλεύω στα 52W, 55W, πολύ χαλαρά, 3,6-3,7V. Πιο παραπάνω δεν μ' αρέσει γιατί μου δίνει πολύ ζεστό άτμο. Και η γεύση δεν χάνεται, δηλαδή το έχω πάει μέχρι 60-65W. Η γεύση είναι εκεί, αλλά αρχίζει ο ατμός και γίνεται ζεστός. Κάτι εμένα που δεν μ' αρέσει ο ζεστός ατμός. Σίγουρα θα ήθελα λίγο παραπάνω αέρα, λίγο, αλλά όχι και πάλι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τώρα μπορείς να πεις ότι ο αέρας του είναι σφιχτός πνευμονικός, είναι πνευμονικός, δεν μπορώ να το κατατάξω. Σίγουρα δεν είναι το σφιχτό ρε παιδί μου που ρουφάσει με δύναμη, σίγουρα δεν είναι και το αεράτο αέρα πατέρα που έχουν πολλοί επισκευάσιμοι. Ότι ο EV12 ας πούμε, είναι ένας ατμοποιητής που θα τον ευχαριστεί όποιος και να τον αγοράσει. Είτε σαν νέος χρήστης, όχι ψέματα, νέος χρήστης, θα πούμε μια παρένθεση μετά. Είτε είσαι κάποιος ο οποίος θέλει να βαθμίσει τον ατμοποιητή του, έχεις κάποιο πιο παλιό μέλο ή κάποιον άλλον και θέλεις να πάρεις κάτι καλύτερο, κάν' το, δεν θα απογοητευτείς. Εάν είσαι κάποιος τώρα που του αρέσουν οι επισκευάσιμοι και εσύ πάρ' το, άκουσέ με που σου λέω, είναι καλό να έχεις μισθό στο τσαντάκι σου, ειδικά τώρα διακοπές, έναν ατμοποιητή, τον οποίο απλά το γεμίσεις υγρό και δουλεύει. Και δουλεύει πολύ καλά, πάρα πολύ καλή απόδοση, γιατί πραγματικά παιδιά, αυτό είναι εδώ πέρα στο τσαντάκι μας, με την κεφαλή, ας μην είναι διαβρεγμένοι, διακοπές πάμε, σε βουνά. Θάλασσες πάμε, δεν ξέρεις πώς θα σου συμπεριφερθεί ο επισκευάσιμος. Στην ανάγκη πάνω βγάζεις, το γεμίζεις, το δουλεύεις και τέλειο. Απλά δουλεύει. Ή αν θέλουμε να τον έχουμε με κάποιο δεύτερο υγρό, κάποιο οτιδήποτε, πάλι κάνει για αυτή τη δουλειά. Τώρα για τους αρχάριους, για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν. Όπως είπα και στο βιντεάκι που έφτιαξα πώς να αρχίσετε το άτμισμα, καλύτερα να δοκιμάσετε τι είναι στα γούστα σας. Δηλαδή αυτός τώρα εγώ τώρα θεωρείται πνευμονικός. Ας είναι και σφιχτός πνευμονικός. Τσιγαρίσιος κακά τα ψέματα δεν γίνεται. Γιατί όσο και να σφίξω τον αέρα, που χου εδώ, και να κατεβάσω και τα βάτ, για να μην μου έρθει πολύ ζεστός ο ατμός, ρουφάς, αλλά δεν είναι αυτό που είχε η Eleaf στο μυαλό της όταν έφτιαξε αυτόν τον ατμοποιητή. Να δουλεύει δηλαδή τόσο σφιχτό αέρα. Και με 0,3 κεφαλή κακά τα ψέματα, όσο και να κλείσει τον αέρα, όσο και να κατεβάσει τα βάτ, παίρνεις μια μαλαγία σαν αποτέλεσμα. Τσιγαρίσιο λέγοντας, είναι αυτό που ρουφάμε με τα μάγουλά μας και μένει στο στόμα μας. Φύγουμε τα μάγουλά μας, ρουφάμε, μένει στο στόμα μας και κατεβάζουμε στο ρουνταμόνι. Πνευμονικός είναι αυτός που ρουφάμε με την κοιλιά μας. Αν θυμάστε, όταν έχετε πρωτοξεκινήσει το κάπνισμα, όλοι σε κάποια φάση μπήκε μέσα στο δωμάτιο ο πατέρας σας και κάνατε «Ο πατέρας μου». Κάνετε το ίδιο πράγμα, αλλά με ατμοποιητή στο στόμα. Αυτή είναι η πνευμονική τσούρα. Και η διαφορά της με τη τσιγαρίσια. Για αυτές είναι ότι πρέπει. Για τσιγαρίσιος, όσο και να κλείσει τον αέρα με 0,3 και 0,5 κεφαλή, αν βγάλουν πιο μεγάλη, ίσως κάτι να γίνεται. Αλλά δεν το προτείνω με αυτές τις κεφαλές. Δεν θα σας δώσει καλό αποτέλεσμα. Αυτά. Θέλω να τα κάλυψα όλα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Δεν θυμάμαι να έχω να πω κάτι παραπάνω. Είναι μια πολύ καλή αγορά. Προτιμήστε τον. Δεν ξέρω, σας είπα με τους μέλλον τους παλιούς ποια προβλήματα είχα. Αν τα διώσε, σαν στανταλόν ατμοποιητής είναι φανταστικός. Δεν έχει διαρροές, δεν έχει τίποτα, ούτε καν υγρασία. Δεν βγάζει από κάτω. Δεν ξέρω που πάει αυτή η υγρασία. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like. Αν δεν σας άρεσε, πατήστε dislike. Πάντως ένα share, ένα like και ένα subscribe με βοηθάνε για να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε. Γεια σας. Ναι, όχι, δεν πρόκειται να κάνω σήμερα transition με καπνό, απλά κόψιμο.